Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, αν μου επιτραπεί, τα ανοιχτά ζητήματα της συμφωνίας. Πρώτη και κύρια μάχη είναι αυτή για την οποία μιλάμε εδώ και 4-5 χρόνια, η μάχη για την αναγκαία αναδιάρθρωση, για την αναγκαία απομείωση του ελληνικού χρέους, που είναι ο μεγάλος βραχνάς, ένα χρέος που κάποιοι μας έλεγαν ότι είναι βιώσιμο, και τώρα καταφέραμε όχι να συζητείτε το αν θα γίνει η απομείωση, αλλά σε ποιο βάθος και σε ποια έκταση θα γίνει αυτή η απομείωση. Το ζήτημα αυτό λοιπόν μπαίνει επιτέλους στις πραγματικές του διαστάσεις ως πρόβλημα υπερεθνικό, οικονομικό και πολιτικό, καθώς από την επίλυσή του εξαρτάται η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, αλλά και η θεμελίωση μιας νέας χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής για ολόκληρη την Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν που αναπόφευκτα μπαίνει σε όλους και όλες είναι ένα. Ποιος είναι ικανότερος να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση του χρέους? Εκείνοι που μέχρι πρόσφατα έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο και αναζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιμότητας ως επέτες της Ευρώπης, ή εκείνοι που έθεσαν το ζήτημα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ευρώπη, συγκρούστηκαν, έδωσαν μάχες και κέρδισαν την απομείωση του χρέους. Το δεύτερο μεγάλο θέμα που η επόμενη κυβέρνηση θα έχει μπροστά της θα είναι αυτό της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Πρόκειται για κολοσιαίο πρόβλημα που από την επίλυσή του εξαρτάται η παροχή ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να εφαρμόσει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του, με ταυτόχρονη μέρημνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας όσων αποδεδειγμένα δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαπραγμάτευσης θα καταθέσουμε και θα διεκδικήσουμε την εφαρμογή της πρότασής μας για τη δημιουργία φορέα που θα μεσολαβεί μεταξύ των εμπλεκόμενων τραπεζών και των οφειλετών. Τα κύρια σημεία της πρότασης αυτής αφορούν την επιτάχυνση εφαρμογής του νόμου Κατσέλη, την υλοποίηση του νόμου για τις υπερχρεωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις αλλαγές του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, αλλά και την ενεργοποίηση του θεσμού του ενήμερου δανειολήπτη. Τρίτο επίδικο της συμφωνίας αποτελεί η δημιουργία του νέου Ταμείου Αξιοποίησης Κρατικής Περιουσίας, αυτό το περιβόητο ταμείο για το οποίο φτάσαμε ως τις 9 το πρωί εκείνης της δύσκολης μέρας, 17 ολόκληρες ώρες, σκληρές ώρες, εκεί όπου δεν φεύγαμε μαζί με τον Ευκλήδη από το τραπέζι, εάν δεν έπαιρναν πίσω αυτή την άθλια πρόταση να φύγει όλη η ελληνική περιουσία και να πάει στο Λουξεμβούργο και να ξεπουληθούν 50 δισεκατομμύρια δημόσιας περιουσίας σε αποκρατικοποίησεις, σε τιμές εξευθελιστικές. Και αναρωτιέμαι αλήθεια, ποιος θα κατάφερνε κάτι καλύτερο εκείνες στις δύσκολες στιγμές? Και είναι ένα ερώτημα αυτό. Εμείς είχαμε το στένος, συγκρουστήκαμε, κάναμε ένα συμβιβασμό, γιατί βάλαμε τις ανάγκες της πατρίδας πάνω ακόμα και από το ίδιο μας το κόμμα, κάναμε ένα συμβιβασμό, αλλά δεν είμαστε εμείς συμβιβασμένοι, δώσαμε τη μάχη, κερδίσαμε μάχες, και αναρωτιέμαι αν κάποιος θα έφερνε καλύτερη συμφωνία να έρθει και να μας το πει. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτοί που έχουν ως ιδεολογία το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας θα κέρδιζαν κάτι καλύτερο στο θέμα του Ταμείου επίσης, να έρθουν να μας το πούν. Τι έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει? Έχουμε εξασφαλίσει ότι το ταμείο αυτό θα έχει διάρκεια ζωής ίση με αυτή του δανειακού προγράμματος, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία με τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις. Η μεγάλη διαφορά του ταμείου που καταφέραμε από αυτό που είχαμε, το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ, είναι η δυνατότητα που δίνεται στο ελληνικό δημόσιο να συγκεντρώσει, να οργανώσει,
να αξιοποιήσει τα διάφορα περιουσιακά του στοιχεία χωρίς να είναι αναγκασμένο να τα ξεπουλήσει. Τα έσοδα εξάλλου από τη λειτουργία του ταμείου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 50% για την αποπληρωμή του δανείου του ESM που αφορά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δηλαδή από την επαναδιωτικοποίηση των μετοχών των τραπεζών, κατά 25% για την απομείωση του χρέους και κατά 25% για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Είναι επομένως κρίσιμο ζήτημα τόσο το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει το Ταμείο, όσο και η χρηστή διαχείριση της περιουσίας του. Και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εγγυηθεί αυτή την επιτυχία αυτής της πολύπλοκης διαπραγματευτικής και διαχειριστικής προσπάθειας. Τέταρτο πεδίο διαπραγμάτευσης, ανοιχτής, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας στο άμεσο μέλλον, είναι το κρίσιμο και κεντρικό για το ΣΥΡΙΖΑ θέμα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, το κρίσιμο και κεντρικό για το σύνολο της κοινωνίας θέμα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το σημείο η συμφωνία είναι απολύτως ανοιχτή. Καταφέραμε να είναι ανοιχτή. Και η μοναδική δέσμευση που έχουμε αναλάβει είναι να ρυθμίσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε αρμονία με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Ένωσης, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Εξάλλου και μετά από δική μας επιμονή, εντάχθηκε στη συμφωνία η υποχρέωση καταπολέμησης των διαφορετικών μορφών αδήλωτης εργασίας και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται ως η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εργαστεί για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αγοράς εργασίας, αντιστρέφοντας τη φορά των εξελίξεων από τη μέχρι τώρα αντιαναπτυξιακή και κοινωνικά άδικη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Θυμίζω εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν και εξακολουθεί να είναι η πολιτική δύναμη που πρωταγωνιστεί από άποψη, από ιδεολογία στην προσπάθεια απορρίθμισης αγοράς εργασίας. Είχε υπογράψει και απολύτως δεσμευτεί και στην απελευθέρωση των απολύσεων, στον ιδιωτικό τομέα και στην απόλυτη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυτές ήταν οι δεσμεύσεις τους. Αυτές οι δεσμεύσεις έφυγαν και πλέον στη συμφωνία ανοίγει το παράθυρο όχι για ομαδικές απολύσεις όπως είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενοι, αλλά για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνησή μας θα προχωρήσει. Πρώτον, στην εντατικοποίηση του διαλόγου με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ώστε να υιοθετηθεί πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συνδικαλιστική δράση και την προστασία από τις ομαδικές απολύσεις. Δεύτερον, στην αναβάθμιση και αναστελέχωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Τρίτον, στην πλήρη εφαρμογή της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.